Καλησπέρα φίλε και φίλοι, είμαστε για μία ακόμη Παρασκευή στην εκπομπή Οικονομία με Άλλο Μάτι και βέβαια με τι άλλο θα ξεκινήσουμε με την ε, πενταμελή Σύνοδο κορυφή που έγινε χθες στις Βρυξέλλε. παρουσία του Πρωθυπουργού του κύριου Αλέξη Τσίπρα. Ε, δεν έχουμε ακόμα σαφή εικόνα, φαίνεται ότι κάποιο συμβιβασμό έχει επιτευχθεί δηλαδή αν μη τι άλλο έχουν πέσει αυτοί οι τόνοι που κυριάρχησαν ε, τις προηγούμενες ημέρες και όπου προκαλέσανε και λίγο πάλι μια ανησυχία για γκρέξη, έξοδο της Ελλάδας και αυτά όλα έχουν επιπτώσεις και στην αγορά όσοι είστε έξω και δουλεύετε επιχειρηματίε, μικροί ή μεγάλοι θα το διαπιστώσατε αυτό ε, έχουμε πάλι μια υπόσχεση από τον Πρωθυπουργό για να παρουσιάσει ε, μέσα σε, σε επόμενες ημέρες, σε μια εβδομάδα, κάτι τέτοιο με τα ρυθμίσεις. Πάει και τη Δευτέρα στη Γερμανία, στο Βερολίνο, που θα έχει μια συνάντηση τέτα, τέτ με τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ. Θα δούμε. Φαίνεται τουλάχιστον από αυτό το οποίο είδαμε σήμερα το πρωί, κάτι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, ε, μια γρήγορη έτσι ματιά στα μέσα ενημέρωση ελληνικά και ξένα, φαίνεται ότι λιγάκι πέφτουν οι τόνοι. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να επισημάνω πρώτον είναι ότι όπως και να έχει ακόμα και αν όντω πάμε πάλι έτσι για μια εκτόνωση της κατάστασης διαπιστώνουμε δυστυχώς από τις 20 Φλεβάρι που είχαμε την πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα ένα κλίμα το είχαμε και πριν αλλά τώρα είναι ακόμα περισσότερο εντυνόμενου οικονομικού πολέμου όλα αυτά περί μονομερών ενεργειών μου θυμίζει ανακοινωθέντα στρατού μην προβείτε σε μονομερή ενέργεια, όχι προβήκατε σε μονομερή ενέργεια, λες και έχουμε να κάνουμε με στρατούς που καταλαμβάνουν, που προκαλούν και όλα αυτά με φόντο τι, τις προσπάθειες της κυβέρνησης να περάσει, το πέρασε το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση, σιγά το σούπερ νομοσχέδιο που φέρνει τις μεγάλες ανατροπές, και το νομοσχέδιο για τι 100 δόσει που είχε γίνει ολόκληρη ιστορία και με την προηγούμενη κυβέρνηση. Και το οποίο στη τελική ανάλυση αποσκοπεί Όποια κριτική μπορεί να έχει κάποιο, μπορεί να μην είναι απόλυτα ικανοποιημένο. Διότι υπάρχει και ένα θέμα αυτό με τι έτσι. Άλλο αυτό μπροστάει 500, 1000, 2, 3.000 ευρώ στην εφορία, και άλλο αυτό μπροστάει εκατομμύρια των εκατομμύριων. Και δεν του έχει φταίξει κρίση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, γίνεται μια προσπάθεια με αυτόν τον τρόπο να μαζευτούν λεφτά. Και να διευκολυνθεί ο κόσμο ο οποίο έχει στενάξει 5 χρόνια από την ύφεση. Και το άλλο επίση που θέλω να πω. Δηλαδή, μιλάμε, όπω είπαμε, μιλάμε για έναν οικονομικό πόλεμο. Και στου πολέμου έχουμε ανακοχέ, αλλά έχουμε και αντιπιθέσει. Ή επιθέσει, πάρα το πώ θέλετε. Θα έχουμε δηλαδή αυτό το πρεσάρισμα και να δούμε πού θα πάει. Και α πάρει και μία απόφαση η Ευρωζώνη. Α πάρει η Ευρωζώνη, γιατί εγώ, κάποιο μπορεί να διαφωνεί. Ε, δηλαδή, μπορεί να, να είναι υπέρ και το ξέρουμε αυτό και τα έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ και πολλέ εκπομπέ. Υπέρ του να βγει η Ελλάδα από το ευρώ ως λύση. Είτε προέρχεται από τα αριστερά, είτε προέρχεται από τα δεξιά. Σημασία έχει όμω ότι ενώ αυτό δεν είναι διακηρυγμένη αυτή τη στιγμή πολιτική τη κυβέρνηση, η πίεση για Brexit, για έξοδο από το ευρώ, δεν προέρχεται από κάποιου. Έστω μέσα στην κυβέρνηση, Πέστε του ιδεολόγου, πέστε του δεν ξέρω τι, ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Οι οποίοι καλά κάνουν και τα λένε μερικέ φορέ την άποψή του και στα μέσα ενημέρωση. Αλλά προέρχεται από του κυρίαρχου κύκλου αυτή τη στιγμή που υποτίθεται ότι δεν θα έπρεπε. Τη στιγμή που δεν προβλέπεται κιόλα. Λοιπόν, α αποφασίσουν μια και έξω επιτέλου οι Ευρωπαίοι ηγέτε. Τι είδου Ευρωζώνη θέλουν, Αν θέλουν μια Ευρωζώνη. Όπου θα κρέμεται συνέχεια η απειλή εξόδου μια χώρα, α τη μεταρρυθμίσουν και α πούνε, ναι, βάζουμε πλέον και ένα άρθρο, δεν ξέρω εγώ τι, μια συνθήκη που λέει ότι μπορεί και να βγει μια χώρα από την Ευρωζώνη. Για οποιοδήποτε λόγο. Γιατί δεν αντέχει, γιατί δεν τηρεί τι προποθέσει, γιατί είναι αδύναμη οικονομικά και κακώ μπήκε, δεν ξέρω α βάλουν όποτε θέλουν. Να τελειώνουμε με αυτήν την ιστορία. Δεν θέλει να το κάνει έτσι. Α πει τίμια και ωραία, Ελλάδα. Κύριε Τσίπρα ή δεν ξέρω ποιον άλλον αύριο, συνενετικό διαζύγιο και θα αναλάβει την ευθύνη των επιπτώσεων, όχι τόσο για μας, σαν χώρα, του πολιτικού μηνύματο που στέλνει για το κοινό νόμισμα. Γιατί ατελειώνει αυτή η ιστορία. Δεν μπορεί κάθε τόσο να υπάρχει αυτή η απειλή και ο κόσμος να πανικοβάλλεται και να φεύγουν εκατομμύρια των εκατομμυρίων από τι τράπεζε και βέβαια δεν είναι από τα 500 και τα χιλιάρικα και τα 2000 που πηγαίνει όποιο έχει ακόμα από εμά πέντε δεκάρε να τι πάρει. Είναι από μεγάλο Αλλά το κακό είναι ότι πανικοβάλλεται και ο μέσο και ο μικρό Έλληνα που έχει πέντε δεκάρε και δεν έχει. Διότι φοβάται, σου λέει, Αμάν, τι έχει να γίνει. Brexit. Κλείσουν τράπεζε, εκείνο το άλλο. Και δεν χρειάζεται και ο πανικό. Θα μιλήσουμε και για το θέμα των απειλών περί Κύπρου. Θα μιλήσουμε αμέσω μετά. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, και επειδή ακριβώ το άλλο θέμα που λέει ο Πρωθυπουργό είναι και που λένε και οι Ευρωπαίοι, μεταρρυθμίσει και δεν κάνατε οι μεταρρυθμίσει. Να σταματήσει και αυτό το παραμύθι. Γενικώ και ορίστο, μεταρρυθμίσει δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μεταρρυθμίσει που στοχεύουν στο καλό των πολλών και μεταρρυθμίσει που στοχεύουν στο καλό των λίγων και αυτέ τι μεταρρυθμίσεις βλέπουμε να πιέζει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και καιρό και την Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες και πολύ πριν ακόμα την κρίση απλώς τότε δεν είχες και τη θηλιά στο λαιμό, είχες δυνατότητα ελιγμών. Είναι αυτή η επέλαση αυτού που λέμε νέο φιλελευθερισμός που στην ουσία τι θέλει να καταργήσει κοινωνικά, εργασιακά και πιθανόν και ανθρώπινα δικαιώματα. Και επειδή λέμε και για μεταρρυθμίσεις και όλες αυτές τις αοριστείες. Σήμερα έρχεται μια να μια έκθεση καταπέλτης δημοσιεύεται στην ελληνική μάλιστα ε, έκδοση της Deutsche Welle όπου είναι μια έρευνα ενός γερμανικού ιδρύματος που λέγεται Hans Bockler και το οποίο λέει με δυο λόγια ότι οι φτωχότεροι Έλληνες έχουν πληρώσει 337% περισσότερους φόρους τα τελευταία χρόνια. Όχι για να μην λέμε δηλαδή ότι η κρίση, τα βάρη της κρίσης μοιράζονται σχετικά δίκαια, δεν λέω απόλυτα δίκαια και λέει αυτή η έκθεση. Μιλάει για ιδιαίτερη επιβάρυνση μεσών και χαμηλών εισοδημάτων. Θα νομίζετε ότι δεν τα ξέρουμε, δεν τα ζούμε, δεν είμαστε εμεί σε αυτήν την κοινωνική τάξη. Άλλο είναι όμω, να τα λέει και μια έκθεση, και μάλιστα στην Deutsche Welle να δημοσιεύεται. Και τονίζει ότι αφού είπαμε ότι αυξήθηκαν 337% η φορολογική επιβάρυνση των δεχόντρων Ελλήνων, τα ανώτερα οικονομικά στρώματα, δηλαδή αυτά που στο κάτω-κάτω τη γραφή, έχουν και να δώσουν. Η αν θέλετε, επωφελήθηκαν περισσότερο από τον boom το αναπτυξιακό ή τη φούσκα ή πείτε ό,τι θέλετε των προηγούμενων ετών, έχουν επιβαρυνθεί μόλι με 9%. Διαγραφή Ιστιτούτου Χάν Μπόκλερ και δημοσίου Ντέιτσε Βέλε επιβεβαιώνει την τεράστια κοινωνική ανισότητα που υπάρχει στη χώρα μα και γενικότερα στην Ευρώπη. Και ότι η κρίση, στη τελική ανάλυση, δεν έχει πλήξει όλου. Εντάξει, επιβάλλει σε 9% όταν οι άλλοι εμεί 337%. Επισημένει επίσης η έρευνα αυτή ότι οι μειώσει μισθών ήταν πολύ πιο επίπονε στον ιδιωτικό τομέα σε σχέση με το δημόσιο. Που σε τελική ανάλυση, όπω το λέει και η έκθεση, είτε δεν εφαρμόστηκαν, είτε στην πράξη αποσύρθηκαν μέσω δικαστικών αποφάσεων. Και ότι ένα στα τρία ελληνικά νοικοκυριά, 2012, είναι τα στοιχεία, φανταστείτε τι θα γίνεται σήμερα, έπρεπε να ανταπεξέλθει στι οικονομικέ του υποχρεώσει με τίσο εισόδημα περί τα 7.000. Ευρώ. Εντύπωση τέλο προκαλεί το γεγονό ότι τα μη προνομιούχα νοικοκυριά έχασαν μέσα στην κρίση το 86% του συνολικού του εισοδήματο, ενώ οι πιο εύπορε οικογένειε μόλι το 16 με 20%. Αυτά λέει η έκθεση. Και θέλω να επιμείνω λίγο στο θέμα του ιδιωτικού τομέα, όχι για να πούμε ότι κακώ στο δημόσιο τομέα έπρεπε να γίνουν μειώσει και κακώ οι άνθρωποι είτε δεν έγιναν. Απλώ δείχνει και την υποκρισία, έτσι. Και έχει δίκιο η σημερινή κυβέρνηση, όχι μόνο για θέματα δικαιοσύνη που θέλει να πάρει πίσω του δημόσιου υπαλλήλου που πωλήθηκαν, αλλά σε τελική ανάλυση που πληρώνονται, δηλαδή η διαθεσιμότητα και η κοροϊδία. Τον κρατά τον άλλον στον πάγκο και τον πληρώνει. Εγώ δεν λέω προ Θεού από μένα αυτό ο κοινωνικό καρνιβαλισμό μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Όμω τον ιδιωτικό τομέα, που εκεί ήταν η στόχευση από την αρχή, όχι μόνο μειώθηκαν οι μισθοί. Όχι μόνο καταστραγήθηκαν τα όποια εργασιακά δικαιώματα υπήρχαν, στι λογικέ συμβάσει το ένα και το άλλο. Έχει υπάρξει πλήρη ζούγκλα. Και γι' αυτό η ίδια η κυβέρνηση η σημερινή και προεκλογικά, έτσι. Όχι, δεν είναι ότι είπε κάτι προεκλογικά και δεν το κάνει. Ενώ προσπαθεί να κάνει ό,τι κάνει στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα δεν έχουμε ακούσει κάτι πέρα από την. Επιστροφή των συλλογικών συμβάσεων, η οποία δεν έχει σχέση και να επιστραφεί σημαίνει Διαπραγμάτευση σωματείων με εργοδότε. Δεν σημαίνει ότι αυτό αμέσω ανεβαίνουν οι μισθοί ή ότι θα πάει στα 751 το βασικό μισθό, δεν σημαίνει ότι στον ιδιωτικό τομέα θα εφαρμοστεί όπω το δημόσιο, που είναι υποχρεωμένο το δημόσιο, όταν θα ισχύσει το μέτρο, πρέπει να τα καταβάλει τα λεφτά. Και δεν έχουμε ακούσει εκεί κάτι για το πώ θα αναστραφεί αυτή η εργασιακή ζούγκλα που αυτό ήταν και ο στόχο ευθύ εξ αρχή με πρόσχημα την ανταγωνιστικότητα και η οποία ανταγωνιστικότητα δεν έχει έλθει κιόλα. Ούτε στοιχειοδό. Δηλαδή η εσωτερική υποτίμηση 40-50, δεν ξέρω πόσο τσεκατό, αυτό σημαίνει μείωση μισθών, εσωτερική υποτίμηση. Και πού είναι η ελληνική ανταγωνιστικότητα. Ήφεση κόντρα στην ύφεση. Μια πολιτική και κοινωνικά ανάλγητη, αλλά και αποτυχημένη ακόμα και με του όρου των δικών του εξαγγελίων. Και πάμε να επανέλθουμε στο αρχικό που λέγαμε των πιέσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Λίγο πριν γίνει η Σύνοδο Κορυφή, βγήκε ο επικεφαλή του Euroclub ο Ντάισενμπλουμ και είπε σε ένα ραδιόφωνο: Θα γίνει, λέει, ε, υπάρχει και το θέμα να σα να σας πάρουμε μέτρα σαν και αυτά στην Κύπρο. Και πανικό και εδώ στα μέσα, ενδεχομένω και δικαίω. Αλλά φίλοι και φίλε, για να είμαστε καθαροί, για να δούμε πραγματικά τι έγινε στην Κύπρο, έτσι. Γιατί μας δημιουργούν πανικό και φύγανε μέσα σε μια μέρα την Τετάρτη, γράφει το Reuters, 300 εκατομμύρια ευρώ από τι τράπεζε. Και σίγουρα δεν είναι ακόμα και αν πήγαμε εσεί και εγώ και πήραμε χίλια, δύο, τρία, πέντε χιλιάρικα να είχαμε. Και τα πήραμε. Μήπω γίνει και δεν προλάβουμε να μπούμε σε ένα σούπερ μάρκετ, να πάρουμε δυο μακαρόνια, να περάσουμε μερικέ μέρε. Δηλαδή, α μην είμαστε κι εμεί πια τόσο δεν πειράζει αν κλείσουμε, δεν θα πάθουμε τίποτα αν πάμε μερικέ ημέρε στο σούπερ μάρκετ και δεν γεμίσουμε την τα καρότσια. Θα βρούμε κάτι να πάρουμε, θα έχουμε λίγα ευρώ. Θα δώσουμε πιστοτική κάρτα ή θα τι κόψουμε τι πιστοτικέ κάρτε στα σούπερ μάρκετ και τα μεγαλοκαταστήματα που δημιουργούν τέτοιο πανικό. Αλλά και στην Κύπρο, και επειδή έψαξα για λίγο και έπεσα σε ένα ρεπορτάζ του Reuters που ήταν λίγε ημέρε μετά τα γεγονότα, το κλείσιμο των τραπεζών κτλ. Και έλεγε το ίδιο το Reuters, έλεγε στο ρεπορτάζ, Ποιο bank run, Ποιο bank run, περισσότερο είναι οι κάμερε και οι δημοσιογράφοι από τι ουρέ των ανθρώπων που περιμένουν στα ATM. Και ανώτατο όριο στην Κύπρο τέθηκε το 300 ευρώ την ημέρα. Ε μη μου πείτε, ποιο από εμά πάει και παίρνει 300 ευρώ την ημέρα, Ποιο έχει εδώ είναι μισθό για άλλον 300 ευρώ. Περιμένει πώ και πώ να τα πάρει τέλο του μήνα. 300 ευρώ. Γι' αυτό κιόλα δεν ιδρώνει πια και το αυτή τη πλειονότητα των, των Ελλήνων από αυτέ τι απειλέ που έρχονται απ' έξω. Κρέξιτ, ε, δεν ξέρω. Θα σας κλείσουμε τι τράπεζε. Εντάξει. Κάντε τα όλα. Κάντε τα όλα. Έτσι έπρεπε να γυρίσει και να πει που λέει ο λόγο ένα πρωθυπουργό. Ε, εντάξει, το καταλαβαίνω. Έτσι ούτε είσαι πρωθυπουργό μια χώρα. Αλλά στην τελική ανάλυση, εντάξει, φτάνει πια. Φτάνει πια να ξυπνάμε κάθε μέρα σε αυτή τη χώρα. Ψηφίσαμε ό,τι ψηφίσαμε. Πολλοί από εμά διαφωνούμε ενδεχομένω. Αλλά να πάρει ευχή. Αφήστε αυτή την κυβέρνηση να κυβερνήσει. Αφήστε να την κρίνουμε εμεί, ο κόσμο. Και όχι υπό την απειλή, κλείσουν οι τράπεζε, θα γίνει γκρέξη, θα γίνει καταστροφή. Όλα αυτά επειδή θέλει να πάρει τρία νομοσχέδια έχει αναγγείλει. Ένα για την ΕΡΤ, και αυτό έχουν ακουστεί χιλιαδιό. Ένα για την ανθρωπιστική κρίση να δώσει δηλαδή σε μερικού ανθρώπου και ένα πιάτο φαΐ παραπάνω και να πάρει του 10.000 δημόσιου, 3.000 συγγνώμη δημόσιου υπαλλήλου όταν έχουν καταστραφεί σχολεία, νοσοκομεία, δεν υπάρχει τίποτα έξω. Πώ θα, θα, θα προχωρήσει λίγο η οικονομία, να δούμε λίγο φω. Και δεχόμαστε τέτοιο πόλεμο. Πάμε σε ένα άλλο θετικό γεγονό, σε ένα θετικό γεγονός, είχαμε ε, πριν μερικέ ημέρε, θα έχουμε πει και στην όσοι μα παρακολουθείτε πιο στενά, τα είπαμε λίγο και με το σταμάτητο Στεφανάκο στην εκπομπή περπατάμε μαζί. Μια πολύ καλή πρωτοβουλία, την πήρε η πρόεδρο τη Βουλή, η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ανακοίνωσε επιτέλου τη συγκρότηση Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου. Έδωσε και μια συνέντευξη τύπου στη Βουλή, ήμουνα και εγώ εκεί παρόν. Βλέπουμε και στη φωτογραφία, ήταν και η ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, η Σοφία Σακοράφα, ο Ερήκ Τουσέν που έχουμε φιλοξενήσει και έχουμε μιλήσει πολλέ φορέ και σε την εκπομπή, ειδικό για το θέμα χρέου. Θα έχουμε από ό,τι είπαν οι ομιλητέ εκεί τον Απρίλιο, θα ανακοινωθεί στι πρώτε εβδομάδε του Απριλίου η πλήρη συγκρότηση αυτή τη επιτροπή, δηλαδή ποιοι θα την αποτελούν. Έχει γίνει και μια κατανομή, θα λέγαμε. Ε, ε, αρμοδιοτήτων. Η Ευρωβουλευτή Σοφία Σακοράφα αναλαμβάνει το συντονισμό εθνικών κοινοβουλίων, πρωτοβουλίων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όλο αυτό το πλέγμα. Ο Ερικ Τουσένο, ειδικό, έχει μετάσχει και σε αντίστοιχη επιτροπή στον Ισημερινό, θα είναι αυτό ο οποίο κατά κάποιο τρόπο θα έχει το συντονισμό και του έργου όλων αυτών των ειδικών. Μέσα στον Ιούνιο. Ε, υπάρχει φιλοδοξία να ανακοινωθεί ένα πρώτο πόρισμα της Επιτροπής. Τώρα, η Επιτροπή, από ό,τι ανακοινώσανε οι συντελεστέ της Επιτροπής, αυτό που κάνει και καλά κάνει και να αναφέρει το δημοκρατικό δικαίωμα είναι να ελέγξει και να ανακοινώσει τι έχει γίνει ακριβώς με αυτό το χρέος. Έτσι, και με τις συμφωνίες των τελευταίων ετών, με Τρόικα, Δουνοτού και όλα αυτά τα σχετικά, αλλά και πιο παλιά, πώς φτάσαμε σε αυτό το διστεώρητο χρέος, Τώρα, τι θα κάνει η κυβέρνηση, Πώ θα το αξιοποιήσει διαπραγματευτικά, Υποτίθεται ότι η κυβέρνηση δεν έχει, κατασ... δεν, δεν έχει αποσύρει το αίτημα για, για διαγραφή κομματιού του χρέου, για, για αναδιάρθρωση, για μια διάσκεψη ενδεχομένω σαν αυτή που έγινε το 1953 για το χρέο τη Γερμανία. Αυτό που προέχει και πολύ σωστά, όπω είπαν οι ομιλητέ εκεί, είναι να φωτιστεί. Η αλήθεια, μάλιστα η Σοφία Σακοράφα χρησιμοποίησε στην τοποθέτησή τη μία δήλωση που είχε κάνει ο Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, ο Βόλφκαν Σάουιμπλε, που έλεγε ότι ο ελληνικό λαό πρέπει να μάθει την αλήθεια. Και όπω πολύ χαρακτηριστικά είπε η ίδια η Σοφία Σακοράφα, ο ελληνικό λαό θα μάθει την αλήθεια για τα σκάνδαλα τη Siemens και των εξοπλιστικών προγραμμάτων, για το ρόλο των τραπεζών, για το πώ φτάσαμε στα μνημόνια, για το πώ γιγαντώθηκε το χρέο την τελευταία πενταετία. Και Επίσης, ο Ερίκ Τουσέν ε, αναφέρθηκε στον κανονισμό 472 του 2013 της Ευρωπαϊκής ΕΕ, Ένωσης, όπου εκεί υπάρχει ένα άρθρο που στην ουσία δίνει τη δυνατότητα σε μια χώρα να κάνει λογιστικό έλεγχο, σε μια χώρα μάλιστα που είναι υπό καθεστώς υποπρόγραμμα, σε καθεστώς μνημονίου, και μάλιστα στηλίτευσε και την ίδια την Ευρωπαϊκή ΕΕ, Ένωση, αλλά και την προηγούμενη κυβέρνηση, γιατί δεν αξιοποίησε αυτό το άρθρο και να κάνει λογιστικό έλεγχο, και είπε μάλιστα ότι η Επιτροπή θα προσπαθήσει και θα πάει πίσω, δηλαδή και πριν την κρίση, και θα ψάξει να δει ε, τι έγινε με, τους, με τα εξοπλιστικά προγράμματα, τι έγινε με του Ολυμπιακού Αγώνε, τι έγινε με συμβάσει που αφορούν μεταφορέ και στι οποίε είναι εμπλεγμένη η Siemens, τι έχει γίνει με τον ΟΤΕ και την εξαγορά υλικού. Όλα αυτά για να δούμε τελικά πώς πραγματικά φούσκωσε το χρέος. και από εκεί και πέρα. Αν όντω είναι νόμιμο, είναι παχθές, είναι μη νομιμοποιημένο. Και όλα αυτά τα σχετικά για τα οποία έχουμε μιλήσει πολλές φορές αναλυτικά σε εκπομπές με τον Ρίκτου Τουσέν, αλλά και με άλλους ε, ο, συντελεστές αυτής της, ε, της καμπάνιας που κρατάει εδώ και πολλά χρόνια και επιτέλους παίρνει σάρκα και οστά. Και ελπίζουμε ότι πραγματικά... Θα καταφέρει να βγάλει ένα πόρισμα, αλλά κυρίω θα καταφέρει να δώσει ένα σημαντικό εργαλείο στο κίνημα, γιατί χωρί κίνημα και η κυβέρνηση δεν κινείται δύσκολα, αλλά και στην ίδια την κυβέρνηση ένα σημαντικό όπλο να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό το βραχνά που λέγεται χρέο. Και όχι μόνο η ελληνική κυβέρνηση, και οι άλλε κυβερνήσει. Γιατί η... αυτή η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου, ελπίζουμε και να το καταδείξει με νούμερα, με στοιχεία, αφού θέλουν και οι Ευρωπαίοι όλο μα λένε για νούμερα. Να καταρρύψει και αυτό το μεγάλο μύθο ότι οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι έχουν πληρώσει για τον ελληνικό λαό. Για τι ανάγκε του ελληνικού λαού, δηλαδή έστω για συντάξει και μισθού. Ε, δεν έχουν πληρώσει, το ξέρουμε οι περισσότεροι από εμά, αλλά αυτό δούμε και τεκμηριωμένο, ακόμα πιο τεκμηριωμένο με νούμερα, και να πάει αυτό στου επιτρόπου, του Ευρωπαίου, στα κοινοβούλια τα ευρωπαϊκά και τα εθνικά. Να τελειώνουμε με αυτόν τον εκβιασμό. Και κυρίω πρέπει να τελειώνουμε με αυτό το χρέο το οποίο είναι δυσβάστακτο και το οποίο δεν θα μας κάνουν χάρη. Δεν είναι λιμοσύνη. Δεν είναι όπως το 1953 που ήταν μια καλά, καλώς έγινε. Αλλά μια πολιτική που απέρεε από ένα ρεαλισμό αυτή τη εποχή, δηλαδή ήταν πολεμικό το χρέο που χρώστα η Γερμανία. Και παρόλα αυτά και καλώς οι σύμμαχοι, Βοηθούσε και το γεωπολιτικό κλίμα τότε. Είχαμε ψυχρό πόλεμο, έπρεπε να ενισχυθεί η Δυτική Γερμανία. Και πάει λέγοντα, διέγραψαν μεγάλο κομμάτι του χρέου. Είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα δούμε και πρέπει να συζητηθούν και δεν πρέπει να κάνει πίσω η κυβέρνηση. Πρέπει να επιμείνει. Δεν είναι δικό μα αυτό το χρέο. Δεν μπορεί να πληρώνουμε αυτό το μήνα εκατομμύρια των εκατομμυρίων στο Δουνουτού και να κινδυνεύουμε να μην έχουμε λεφτά για συντάξει και μισθούς και να δεχόμαστε και όλου του εκβιασμού. Που α ας πούμε ότι χθε φάνηκε να μαλακώνει λίγο το κλίμα. Είπαν ότι θα δώσουν ακόμα και το 1,9 εκατομμύριο η Εκουτού που είναι κέρδη από ομόλογα. Για να πάρουμε μια χρηματοδοτική ανάσα. Ε, να φύγουμε από τα ευρωπαϊκά, να πάμε σε μια άλλη πολύ σημαντική εξέλιξη διεθνή που είχαμε αυτέ τι μέρε και η οποία δεν είναι πολύ ακούστηκε, δεν ξέρω πόσο έπαιξε στα οικονομικά μόνο μέσα. Ε, μιλάμε για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων. Είναι μια κινέζικη πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα χρόνια. Είναι η προσπάθεια να δημιουργηθεί μια τράπεζα ανταγωνιστική ή εφάμιλη, e αν θέλετε, τη Παγκόσμια Τράπεζα, όπου θα χρηματοδοτεί έργα, μεγάλα επενδυτικά έργα, στην περιοχή τη Ασία. Στην τράπεζα αυτή μετέχουν πάνω από 30 ασιατικέ χώρε, σχεδόν όλε οι χώρε εκεί τη περιοχή και, είχαμε αυτέ τι μέρε, αυτή ήταν η σημαντική είδηση. Να πω επίση κεφάλαιο, συγγνώμη, το κεφάλαιο τη τράπεζα θα φτάνει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Και θέλω να σταθώ σε δύο γεγονότα σχετικά με αυτή την τράπεζα. Πρώτον, δείχνει τον ανερχόμενο οικονομικό ρόλο τη Κίνα η δημιουργία αυτή. Και που βέβαια και η Κίνα όλη αυτή την επεκτατική οικονομική της πολιτική που επειδή υπάρχει όλη αυτή η φιλολογία, θα πάει και μια αποστολή ελληνική τι επόμενε ημέρε στην Κίνα, αν μπορεί να μα χρηματοδοτήσει και πόσο, μπο... και πόσο μπορεί να μα χρηματοδοτήσει, σαφώ και η Κίνα δεν θα το κάνει για την ψυχή τη μάνα τη, με κάποια ανταλλάγματα. Απλώ η Κίνα, επειδή στο διεθνέ στερέωμα δεν είναι ακόμα τόσο ισχυρή πολιτικά όσο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ή οι Ηνωμένε Πολιτείε, είναι ενδεχομένω πιο μαλακή στι απαιτήσει τη. Αυτό είναι όλο. Είχαμε όμω και μια άλλη εξέλιξη, ότι σε αυτή την τράπεζα εξδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν η Βρετανία, με κεφάλαια, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Η, η απόφαση τη Βρετανία προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στι ΗΠΑ. Και σκεφτείτε τον, η Βρετανία, ο πιο πιστό σύμμαχο των ΗΠΑ, και κοντράρεται σε ένα ζήτημα που άπτεται εθνικού συμφέροντο. Η Βρετανία είναι το City. Η Βρετανία, μην ξεχνάμε του στενού δεσμού που είχε ω απεικιοκρατική δύναμη στην Κίνα. Η μεγάλη τη τράπεζα, η HSBC, για την οποία μιλήσαμε πολλέ φορέ και τα σκάνδαλά τη, έχει ξεκινήσει από το Hong Kong. Και από πολύ πριν, έτσι, μιλάμε για την Κίνα την εποχή που ήταν εξέφραγκο αμπέλη των Βρετανών απεικιοκρατών. Υπάρχει δυσαρέσκεια αμερικανική που μέχρι τώρα μονοπολούσε την ε, οικονομική δραστηριότητα στην Ασία μέσω τη Παγκόσμια Τράπεζα αλλά και μέσω τη ε, Ασιατικής Ασιατική Τράπεζα για την Ανάπτυξη, που είναι ιαπωνικό, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο όχημα. Δυσαρέσκεια από την Αμερική, που σημαίνει ότι αρχίζουμε και βλέπουμε συνεχώ οι μεγάλε δυνάμει στο διεθνέ στερέωμα. Κάπου σε άλλου τομεί του βρίσκουν, σε άλλου έχουν αντιπαλότητα. Μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση τα έχουμε δει αυτά και δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσουν. Την ίδια στιγμή που η Κίνα ενισχύει τον οικονομικό τη και κατ' επέκταση πολιτικό τη ρόλο στην περιοχή, έχουμε μια Ιαπωνία που κλείνει ε, δουλειέ στα θέματα σε εξοπλιστικά με τη Γαλλία. Μια Ιαπωνία που πέρασε πρόσφατα νόμο και αυτή που καταργεί αυτό που υπήρχε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ιαπωνία δεν μπορούσε να έχει στην ουσία στρατό ή να μετάσχει σε, ή να πουλάει όπλα στο εξωτερικό ή να μετάσχει σε στρατιωτικές αποστολές στο εξωτερικό. Με αφορμή τον αποκεφαλισμό του Ιάπωνα από τους τζιχατιστές, το χρησιμοποίησε αυτό η να μετασχει η να πουλαει οπλα στο εξωτερικο η να μετασχει σε στρατιωτικες αποστολες στο εξωτερικο με αφορμη τον αποκεφαλισμο του ιαπωνα απο τους τζιχατιστες το χρησιμοποιησε αυτο η ιαπωνια και μπαίνει σε μια φάση και αυτή, όπως έχει μπει η Γερμανία ήδη, καταργούνται τα, ταμπού τα, τα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, που τη δίνει τη δυνατότητα να μπαίνει ε, και σε στρατιωτικέ αποστολέ στο εξωτερικό, μέχρι στιγμή επιτρεπόταν μόνο να μπορούσε να αμυνθεί σε περίπτωση επίθεση. Και αυτά όλα τα πράγματα με δεδομένο την ένταση που υπάρχει και ψυχοβράζει ακόμα μεταξύ Ιαπωνία και Κίνα για τα νησιά εκεί πάνω στο βορρά τη Ιαπωνία, όλε αυτέ τι κινήσει τι οικονομικέ φέρνουν γεωπολιτικέ ανακατατάξει που δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσουν. Εμένα αυτό το σκηνικό, τηρουμένο των αναλογιών, μου θυμίζει λίγο αυτά που έχουμε διαβάσει βέβαια, έτσι. Το σκηνικό που υπήρχε πριν τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο του 1914, τον ανταγωνισμό των τέτοιων υπερδυνάμεων. Και μην μου πει κάποιο ότι εντάξει, άλλη καιρή, γιατί πριν το 1914 είχαμε εξίσου σε μεγάλο βαθμό είχε παγκοσμιοποιηθεί το καπιταλιστικό σύστημα τότε, στα δεδομένα της της περίοδου, Είχαμε εξίσου τότε εφορία που δεν την έχουμε κιόλα τώρα, αλλά ότι βρισκόμαστε σε ανάπτυξη γινόταν χαμό και συνεργασίε μεταξύ των χωρών και των δυνάμεων. Δεν είχαμε συνέχεια αντιπαλότητε στι μεγάλε διεθνεί εκθέσει, έργα που γινόντουσαν. Απ' την άλλη, και αυτό ο ανταγωνισμό. Είχαμε κρίσει στην Αμερική, που ήταν η κυρίαρχη, η ανερχόμενη αν καπιταλιστική δύναμη, χρηματοπιστωτικέ πολλέ στι αρχέ του 20ου αιώνα, πολύ πριν το κράχ του 29 και όλα αυτά. Και όλο εκείνο το κλίμα οδήγησε δυστυχώ σε αυτό που όχι τυχαία σήμερα, όχι τυχαία, είχαμε 100 χρόνια φέτο από τα 100, χρόνια, 100 την επέτειο των 100 ετών από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κάτι που τονίστηκε σε μεγάλο βαθμό σε παιδιακά αφιερώματα στον ευρωπαϊκό τύπο, όχι με το κλασικό, αν θέλετε, ιστορική αναφορά Α, να θυμηθούμε εκείνο το μεγάλο γεγονό και τι κακό και να φωτογραφίε με τι αγριώτε και βιώτε εκείνου του πολέμου. Πάντα πολλέ φορέ μέσα σε ένα περιεχόμενο ότι ε, είμαστε σε έναν ανταγωνισμό παρόμοιο και πρέπει να το προσέξουμε. Και σαν Ευρώπη, μην οδηγηθούμε πάλι σε αντίστοιχε φαγέ, αλλά και σαν ανθρωπότητα, μια και ο ανταγωνισμό. Τον βλέπουμε των μεγάλων δυνάμεων, τον βλέπουμε μπροστά μα. Προ το παρόν έχει οικονομικό χαρακτήρα. Η Κίνα που επεκτείνεται, που μπαίνει και που δυσαρεστεί όμω οι Ηνωμένε Πολιτείε. Υπάρχει νομισματικό ανταγωνισμό με τι συνεχεί υποτιμήσει, που και καλά δεν είναι υποτιμήσει, είναι, είναι, έρχονται από τι αγορέ. Αλλά έχουμε αυτό την τάση, μειώνονται τα επιτόκια σε άλλε χώρε. Στην Αμερική πάνε να αυξηθούν. Όλα αυτά δημιουργούν νομισματικέ ανακατατάξει και αναταραχέ που εμπλέκονται το δολάριο, το ευρώ, η σουηδική κορώνα, το ελβετικό φράγκο, αλλά και νομίσματα λιγότερο ισχυρά, τουρκική λίρα και πάει λέγοντα. Ανοιχτό το μέτωπο Ουκρανία-Ρωσία. Εκλογέ στο Ισραήλ που ξαναβγάζουν τον Νετανιάου, αλλά για τον οποίο η Αμερική αρχίζει και εκφράζει κάποια δυσαρέσκεια Λόγω των δηλώσεων που είχε κάνει και προεκλογικά ότι δεν πρόκειται ποτέ να γίνει Παλαιστινιακό κράτο, όχι ότι η Αμερική κόπτεται για τα δίκαια των Παλαιστινίων, αλλά θέλει να τακτοποιήσει αυτή τη γωνιά με κάποιο τρόπο, εντάξει, α αποκτήσουν και αυτοί ένα κράτο για να αποφύγουμε άλλα ενδεχομένω, και πάει λέγοντα. Αυτά για σήμερα, φίλε και φίλοι. Νομίζω θα έχουμε πολλά να πούμε και την επόμενη εβδομάδα να ευχηθούμε καλό βράδυ σε όλους και όλες που μας παρακολουθήσατε.